κύριε Αλεξάνδρα. Το γνωρίζει ο Μαρίνος ο Παυλικάς ότι είναι στον αέρα. Πολύ γρήγορα. Ναι. Είσαι στον αέρα, Μαρίνο. Κατερίνα. Ναι, παρακαλώ. Κατερίνα, μόλις ολοκληρώθηκε η περιδιάβαση, του κλιμακίου της Επιτροπής Αναφορών των Ευρωβουλευτών. Μαζί μου βρίσκονται εδώ τέσσερις Ελληνοκύπριοι Ευρωβουλευτές, Λευτέρης Χριστοφόρου, Νεοκλής Ηλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου και Δημήτρης Παπαδάκης. Θα μας κάνουν μια πολύ μικρή, πολύ σύντομη δήλωση, γιατί αναμένεται να μεταβούν στο πολιτιστικό κέντρο της κατεχόμενης αμοχώς του στην Τερίνια, όπου θα παραχωρηθεί δημοσιογραφική διάσκεψη. Μια πάρα πολύ σύντομη δήλωση, κύριε Λευτέρη Χριστοφόρου. Βρισκόμαστε εδώ για να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα μαζί με τους αγαπητούς συναδέρφους ευρωβουλευτές και με την πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη Σεσίλια Γουίστρο, που το μήνυμα είναι σαφέστατο ότι η Κύπρος είναι μια ευρωπαϊκή χώρα που είναι ανεπίτρεπτο και απαράδεκτο να παραμένουν τουρκικά στρατεύματα και να κρατείται αυτή η πόλη υπό εκμαλωσία. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Αυτή η πόλη ανήκει μόνο στους κατοίκους της και δεν μπορεί καμιά εισβολή, κανένας Τούρκος εισβολέας και κανένας τουρκικός στρατός να την κατακρατήσει, παραβιάζοντας κάθε αρχή δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα, διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο. Και αυτό το μήνυμα θα το στείλουμε και μέσα από τα έδρανα του Ευρωκοινοβουλίου μαζί με τους συναδέλφους ευρωβουλευτές. Εντάξει, μια φράση πραγματικά σύντομα, γιατί μας περιμένουν να πάμε στο πολιτιστικό κέντρο της Δερίνιας. Εγώ μια φράση έχω να πω. Δεν πρέπει να συνηθίσουμε αυτό που μας συμβαίνει. Και τέτοιου είδους κινήσεις ενέργειας έχουν μόνο αυτό τον στόχο. Είμαστε μισό αιώνα σχεδόν μετά την εισβολή. Είμαστε πολύ κοντά στον κίνδυνο να συνηθίσουμε αυτό που μας συμβαίνει. Και εγώ συγχαίρω τον κόσμο που ήταν εδώ, γιατί στέλνει ακριβώς αυτό το μήνυμα ότι αντέχει. Και εμείς θα συνεχίσουμε σε αυτή την προσπάθεια για να μην καταστούμε δέσμοι ενός ζητήματος ένα και του χρόνου. Με ευκαιρία αυτήν την επίσκεψη, θα πρέπει να ξεκινήσουν οι προσπάθειες για να παραδοθεί η πόλη της αμοχώς τους του νόμιμους κατοίκους. Αυτό είναι το ισχυρό μήνυμα που βγαίνει από την επίσκεψη της Επιτροπής και αυτό θα πρέπει να είναι στόχος της πολιτικής μας ηγεσίας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ και ο κύριος Ηλικιώτης. Νομίζω ότι είναι σημαντικό, πέραν από την απόφαση που υπήρχε από το 2007 του Ευρωκοινοβουλίου, να δουν η νέα σύνθεση της Επιτροπής Αναφορών από κοντά τι συμβαίνει εδώ στην Αμόχωστο. Εμείς θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να προταχθεί η Αμόχωστο, να επιστραφεί στους νόμιμους κατοίκους της και να είναι και το πρώτο βήμα για να υπάρξει συνολική λύση του Κυπριακού με την επανένωση της Κύπρου και του λαού της. Έγινε και φανερή η απαγόρευση της μετάβασης στην περίκλειστη. Ακριβώς. Και νομίζω άλλο να λες κάποια πράγματα και άλλο να τα ζεις από κοντά, και αυτό θέλαμε να ζήσουν οι ευρωβουλευτές. Λοιπόν, αυτά, Κατερίνα. Πρέπει να μεταβούμε και εμείς αμέσως στο πολιτιστικό κέντρο της κατεχόμενης αμοχώς του στην Δερίνια, εκεί όπου θα παραχωρηθεί δημοσιογραφική διάσκεψη. Θα ακολουθήσουμε και εμείς το λεωφορείο των ευρωβουλευτών και αναμένεται να έχουμε και στη συνέχεια εικόνα από εκεί. Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε και τους κυρίους ευρωβουλευτές.